Κύριοι συνάδελφοι, εστιάζοντας σε αυτήν την εντυπωσιακή ελληνική πρωτοτυπία σε ευρωπαϊκό επίπεδο της πρωτοφανούς απόσπασης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα ήταν ωραία ιδέα να ήταν εδώ παρόν και ο αρμόδιος υπουργός. Μήπως αυτή τη φορά κατάφερε να ήταν λίγο πιο σαφής στο τι ακριβώς προσφέρει αυτή η μετακίνηση, ποιος ακριβώς είναι ο λόγος, ποια ακριβώς είναι η αναγκαιότητα αυτής της μετακίνησης, γιατί δεν ήταν ιδιαίτερο σαφής στην τοποθέτησή του, δεν καταλάβαμε πολλά πράγματα και θα θέλαμε να το καταλάβουμε σε όλη του τη διάσταση αυτό το πράγμα, πώς δηλαδή θα μετακινηθεί ένα ερευνητικό κέντρο για να πάει σε ένα υποστελεχωμένο Υπουργείο, ποιοι ακριβώς θα είναι αυτοί που θα φροντίσουν να στηρίξουν τις δραστηριότητές του, ποιοι είναι αυτοί που θα το εποπτεύσουν κλπ. Κλπ. Δεν είναι τυχαίο που προκάλεσε την καθολική αντίδραση αυτή η μετακίνηση της ερευνητικής κοινότητας, αλλά και τη στήριξή της. Ερευνητές και εργαζόμενοι του αστεροσκοπείου έχουν στο πλευρό τους πάνω από 2.500 επιστήμονες από την Ελλάδα και 65 ακόμη χώρες, εργαζόμενους σε εκπαιδευτικά κέντρα και Ινστιτούτα, σε πανεπιστήμια, διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς που έχουν υπογράψει σχετικό ψήφισμα. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει την ιδιομορφία ότι εκτός από ερευνητικές ομάδες έχει και επιχειρησιακές μονάδες που παρέχουν στοιχεία στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στοιχεία απαραίτητα για την ορθή αντιμετώπιση της κρίσης επί του πεδίου. Όμως, μόνο ένα πολύ μικρό τμήμα του ερευνητικού προσωπικού του αστεροσκοπείου μπορεί να συνεισφέρει στην αποστολή της πολιτικής προστασίας, καθώς σε συντριπτικά περισσότερες επιστημονικές δραστηριότητες και θεματικές τους, το 85% δεν αφορούν το Υπουργείο. Όπως π.χ. η παρατηρησιακή αστροφυσική, η κοσμολογία, η ηλικιακή και η ηλιοσφαιρική φυσική, η ιονοσφαιρική φυσική, διαστημική έρευνα και τεχνολογία, μηχανική μάθηση και άλλα πολλά. Περίπου το 15% του ερευνητικού προσωπικού έχει κάποια σχέση με φυσικές καταστροφές και κλιματική κρίση και ασχολείται με τις θεματικές της τηλεπισκόπησης, κλιματικής αλλαγής, μετεωρολογίας, σεισμολογίας και τσουνάμι. Δεν ασχολείται όμως αποκλειστικά μόνο με αυτές. Είναι προσωπικό που κυρίως διεξάγει έρευνες, επιστημονική έρευνα, δημοσιεύει τα επιστημονικά του αποτελέσματα και ως αποτέλεσμα της ερευνητικής αυτής δουλειάς παράγει και υπηρεσίες πιθανά χρήσιμες στην πρόληψη, ανάλυση και διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Άρα, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πραγματική στόχευση αυτής της συγκεκριμένης διάταξης. Η απόσπαση από τον ερευνητικό ιστό της χώρας θα λιώσει την ερευνητική φυσιογνωμία του αστεροσκοπείου με απρόβλεπτες συνέπειες στο έργο του και στις υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο. Η δε υποβάθμισή του σε μια υπηρεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου θα δημιουργήσει ασφικτικές συνθήκες στον τρόπο λειτουργίας του με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού του. Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να λειτουργήσει ως πιλότος για αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα ερευνητικά κέντρα. Γι' αυτό και σύσσωμος ο κόσμος της έρευνας ζητάει να αποσυρθεί. Αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί τους αρμόδιους είναι η στήριξη της έρευνας, η στελέχωση των κέντρων με μόνιμο προσωπικό και νέους ερευνητές και η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών και της χρηματοδότησης. Η υλοποίηση της κύριας αποστολής του αστεροσκοπείου απαιτεί το ελεύθερο ακαδημαϊκό περιβάλλον όπως αυτό διασφαλίζεται εδώ και δεκαετίες. Το αστεροσκοπείο, όπως όλα τα ερευνητικά κέντρα, έχει πληγεί από την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα, πολιτικών που υπηρετήθηκαν από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα τη διαχρονική υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, την απαξίωση των υποδομών του και την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων με απογείωση της ευελιξίας των εργαζομένων σε αυτό. Με την προτινόμενη διάταξη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκμεταλλεύεται τα προβλήματα που αυτή η πολιτική που οι ίδιοι σχεδίασαν και εφάρμοσαν, δημιούργησε για να καταφέρει ένα ακόμα σοβαρότατο πλήγμα.
τον ασφυκτικό έλεγχο και την ολοκληρωτική υπαγωγή του ερευνητικού έργου στην υπηρεσία των μονοπωλιακών ομήλων. Εμείς πιστεύουμε πως πρέπει να αποσυρθεί το άρθρο 19 και να συνεχίσει η χώρα μας να διαθέτει αστεροσκοπείο όπως όλες οι άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην βρεθούν οι συμβασιούχοι ερευνητές σε γκρίζες περιοχές και να κινδυνεύσουν να μείνουν άνεργοι τη στιγμή που κόπτεται η Νέα Δημοκρατία για το brain drain. Να εξασφαλιστούν οι θέσεις, οι συνθήκες και το αντικείμενο εργασίας των εργαζομένων σε αυτό. Να μην διαλυθεί το αστεροσκοπείο και τα ημάτια του, εξοπλισμός και προσωπικό, να σκορπιστούν από εδώ και από εκεί για να μπαλωθούν τρύπες, όπως έγινε με τους γιατρούς του ΕΣΥ, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα για το σύστημα και για τους ανθρώπους του. Να στελεχωθεί με το απαραίτητο, μόνιμο, επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Να εξασφαλιστεί σταθερή κρατική επιχορήγηση για τις λειτουργικές ανάγκες των κτηριακών και εργαστηριακών υποδομών, καθώς και τη συντήρηση, την αξιοποίηση και την ανάπτυξή τους. Τέλος, η ερευνητική διαδικασία και η παραγωγή νέας γνώσης πρέπει να τίθενται προς όφελος του λαού και των αναγκών του λαού και να μην εργαλειοποιούνται από τους ιδιώτες για τα κέρδη τους, από τους υπερελιστικούς οργανισμούς για τους πολέμους τους και από το αστικό κράτος για τους κατασταλτικούς μηχανισμούς τους.